παίζει λάθος το παιχνίδι και είδα ότι μια πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, της Κουμουνδούρου, εστιάζει, βεβαίως κάνει και μια κριτική στις κυβερνητικές ευθύνες για την απουσία από το Βερολίνο, αλλά στέκεται ιδίως στη στάση του Ερντογάν, λέγοντας ότι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στην Ελλάδα απέναντι στα δικά του θέλω. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του Ερντογάν. Και πράγματι υπάρχει ένα κοινό μέτωπο στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη χώρα. Και αυτό είναι το οποίο ως αξιωματική αντιπολίτευση, με υπεύθυνη στάση, από την πρώτη στιγμή, όπως το είπατε, βγήκαμε και το είπαμε. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη, αλλά και έτσι. Πιστεύετε ότι σας ακούει ο Ερντογάν? Δηλαδή ότι πιστεύει. Όχι, αλλά ακούει την κάθε ελληνική κυβέρνηση, μετά ακούει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Η Τουρκία και ο Ερντογάν θα πρέπει να ξέρει ότι στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, εδώ υπάρχει μία, ή επιχειρείται να υπάρχει, αυτό είναι και θέμα της κυβέρνησης, μία εθνική γραμμή. Ναι, αλλά από την άλλη, ξέρει ότι λέει στη Μέρκελ, άμα φωνάξεις τον Μητσοτάκη, εγώ δεν θα πατήσω το πόδι μου στο Βερολίνο. Καλά. Και του λέει, να σας πω όμως τη θέση για το κυρίαρχο που έχουμε σήμερα. Γιατί έχουμε υπάρχει. Είπατε ότι κάνουμε υπόθεση. Όχι, όχι, το εσωτερικό μέτωπο κοιτάζουν. Βλέπουν αν είναι αραγιές μέτωπο, και αυτό πρέπει να το διασφαλίζουμε στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μπορούμε να έχουμε διάφορα θέματα και διάφορες διαφορετικές προσέγγισεις. Εμείς σχολιάζουμε, ας πούμε, ότι βγήκε ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολεως, άρα έχει τριγμούς στο εσωτερικό ο Ερντογάν. Ναι. Κατά αντίστοιχο τρόπο και αυτοί παρακολουθούν στην Ελλάδα. Τι κάνει η αντιπολίτευση, στηρίζει, διαφωνεί, όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Χαιρετίζετε τη στάση της, δηλαδή την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τη χαιρετίζουμε, τη θεωρούμε αυτονόητη και ευχαριστούμε. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε για το αυτονόητο. Ταυτοχρόνως βεβαίως μιλήσαμε για τα θέματα των. Αυτό είναι ανεξάρτητα από ορισμένες κυβερνητικές ευθύνες, οποίες θεωρούμε ότι υπάρχουν και θα σας πω συνέχεια. Όσον αφορά τη διάσκεψη τη χθεσινή, πρώτο στοιχείο, ποιο είναι το θετικό? Αυτή καθ' αυτή η διάσκεψη του Βερολίνου. Δηλαδή ότι προσπαθείς να λύσεις αυτά τα ζητήματα με ειρηνικό διπλωματικό τρόπο και όχι μέσω πολέμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πρωτοβουλίες σε αυτό το επίπεδο. Και ο διεθνής παράγοντας γενικά, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Μέρκελ. Άρα αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που πρέπει να καταγραφεί σήμερα. Το πρόβλημα. Με τη γνωστή βραδίτητα. Με τη βραδίτητα και το πρόβλημα της επίλυσης. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν βλέπω κανένα πρακτικό αποτέλεσμα από κι εγώ από τη συγκεκριμένη διάσκεψη τη χθεσινή. Σε επίπεδο άμεσης πρακτικής επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ζήτημα και θα πρέπει να ενταθούν τις επόμενες ημέρες οι διπλωματικές κινήσεις, και όχι αυτό να ήταν το αποκορύφωμα, αλλά να ήταν η αρχή η διάσκεψη του Βερολίνου για να γίνουν πολλές άλλες ενέργειες. Σε επίπεδο της χώρας μας τώρα και ό,τι μας αφορά. Και γι' αυτό αναφέραμε και στην ανακοίνωσή μας και ορισμένα ζητήματα σε σχέση με κυβερνητικές ευθύνες που κατά την άποψή μας υπάρχουν. Θα μετέχουμε, λέει, στις άλλες ενέργειες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε ότι οι απρόσκλητοι θα προσκληθούν σε επόμενη φάση. Υπήρξε μια συμφωνία, ένα σύμφωνο απαράδεκτο, το οποίο καταδικάστηκε από τη χώρα μας και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Κατά την άποψή μας, εκεί πιάστηκε απροετοίμαστη η ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερο στοιχείο. Δεν προσκληθήκαμε στη διάσκεψη του Βερολίνου. Ήμασταν απόντες χθες από αυτή τη διαδικασία. Όταν μάλιστα υπήρχε και το σύμφωνο αυτό Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και τρίτο βέβαια είναι ότι δεν βλέπω μια στρατηγική από την ελληνική κυβέρνηση να φέρει τον Χάφταρ εδώ δύο μέρες πριν. Είναι, επειδή υπήρξε το πρόβλημα, προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις μετά, οι οποίες δεν επιλύουν το πρόβλημα. Καλώς τις κάνει στη συνέχεια, αλλά δεν επιλύουν το συστηματικό πρόβλημα, ότι είμαστε εκτός της διαδικασίας. Και θα ήθελα να πω ότι το βεβαίως δεν αποτελεί, δεν θα ήταν μέρος της επίλυσης χθες το σύμφωνο, αλλά βεβαίως αν ήταν η χώρα μας εκεί και θα είχε τοποθετηθεί για αυτό το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης και θα προσπαθούσαμε να αποτελέσει μέρος μιας συνολικότερης επίλυσης ή εν πάση περιπτώσει να ήταν στο τραπέζι συνεχώς. Γιατί χθες βγήκε από το τραπέζι της διεθνούς συζήτησης. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν βλέπω από την κυβέρνηση, και εδώ χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει μια υπεύθυνη στάση από την κυβέρνηση. Δεν βλέπω από την κυβέρνηση με ποια γραμμή το επόμενο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσει. Τα προβλήματα είναι αυτά τα οποία διαπίστωσε ο κύριος Συρίγος πριν για το σύμφωνο. Αλλά δεν βλέπω από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον τρόπο θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει μεταξύ του συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης. Γιατί πρόκειται ένα σύμφωνο απαράδεκτο, το οποίο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από ό,τι φαίνεται, μιλάμε μόνο εμείς για το σύμφωνο. Γιατί πράγματι στο Βερολίνο δεν το συζήτησαν, δεν ήταν προτεραιότητά τους. Ακριβώς αυτό λέω. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι προφανώς και το κίνημα αλλαγής προσυπογράφει την